Λέμε να ξεκινήσουμε το τέταρτο μέρος της εκπομπής μας με εθελοντικές δράσεις και με προσφορά στον συνάνθρωπο. Δράσεις που έχουν την υπογραφή, δράσεις ανθρωπιάς και πράξεις ανθρωπιάς που έχουν την υπογραφή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ηρακλείου. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Ζαχαριουδάκη. Κύριε Ζαχαριουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, πότε ξεκίνησαν όλα σε επίπεδο Ηρακλείου, αυτή η όμορφη διαδρομή σας? Στο επίπεδο Ηρακλείου ξεκίνησε το 2011 από μία ομάδα εθελοντών που στελέχωσε το παράρτημα του Ηρακλείου. Ναι. Και από το 2011 μέχρι και σήμερα, 10-11 έτη, ανελιπώς και καθημερινά μεριμνούμε και δρούμε για την συνεισφορά του κοινωνικού συνόλου στο κομμάτι και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ναι. Και στο κομμάτι έρευνας και διάσωσης, είτε αφορά αυτό το βουνό, είτε τη θάλασσα, είτε το αστικό περιβάλλον, με πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους εθελοντές, οι οποίοι είναι όλοι εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι στην πολιτική προστασία Ελλάδος, και με τους συναδέλφους μας, τους τετράποδους φίλους μας, με διασωστικούς σκύλους, τους οποίους έχουμε για έρευνες μέσα σε ερείπια και σε καταστάσεις οι οποίες χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους. Υποθέτω, φαντάζομαι, διανύουμε και μία δύσκολη περίοδο σε πολλές περιοχές της Κρήτης, με φόντο και τους σεισμούς. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ηρακλείου έδωσε το παρόν, σωστά? Βέβαια και έδωσε το παρόν από την πρώτη μέρα στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, και με εθελοντές, αλλά και με το σκύλο έρευνας διάσωσης, ειδικά την πρώτη μέρα που δεν γνωρίζαμε ακόμα αν υπάρχουν συνανθρώποι μας οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί ή αγνοούνται, τέλος πάντων. Ναι. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε τέτοια περιστατικά αγνοωμένων ανθρώπων και μεταβήκαμε όσον αφορά την βοήθεια, το στήσιμο του κάμπ και την παροχή τροφίμων από την πλευρά μας στους ανθρώπους αυτούς. Μου λέτε, κύριε Ζαχαριουδάκη, ότι είστε καθημερινά κατά κάποιο τρόπο stand-by, σε επιφυλακή? 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Υπάρχουν κάποιες βάρδες, κάποια μέλη της ομάδας? Βέβαια. Για πείτε μας λίγο, πώς λειτουργεί το πρακτικό κομμάτι. Λοιπόν, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, να ξέρετε, καταπαρτίζεται από το Τμήμα Ορεινής Διάσωσης, το οποίο παρτίζεται από εθελοντές εκπαιδευμένους για να μπορούν να μεταβούν σε οποιοδήποτε ορεινό σημείο της Κρήτης για έρευνες αγνοωμένων που πολύ συχνά συμβαίνει στην περιοχή του Ψιλορίτη από τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας. Απαρτίζεται από το Τμήμα Υγρού Στοιχείου, το οποίο με το διασωστικό σκάφος Ευρώπη, που είναι το μοναδικό στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, και να πούμε ότι είναι και χορηγία από το Νορβηγικό Υπουργείο, από το Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, παρακαλώ. Ναι. Αξίας 300.000 ευρώ, έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει οποιαδήποτε θαλάσσια έρευνα με ό,τι αντίξωες συνθήκες υπάρχουν, δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό, για την έβρεση των ανθρώπων μας, όπως κάθε καλοκαίρι, δυστυχώς, στην περιοχή των Γουρνών, στην περιοχή των Καλολιμένων. Είναι πολλά τα περιστατικά. Είναι πολλά δυστυχώς τα περιστατικά, όπως και στην εξαφάνιση της Σούζαν Ήτον που είχε γίνει, το θυμάστε το περιστατικό, το οποίο μία εβδομάδα ήμασταν στα Χανιά και γινόταν έρευνες και από στεριά αλλά και από θάλασσα. Ποιο περιστατικό όλα αυτά τα χρόνια σας έχει μείνει χαραγμένο στην καρδιά, στο μυαλό, και ήταν και καθοριστική συνδρομή σας? Κοιτάξτε, δείτε, το πρώτο είναι η μεγάλη φωτιά στη Βιάνο που έχει γίνει. Ναι. Το οποίο και πραγματικά ήταν μία πύρινη κόλαση που αντιμετώπιζες. Βοηθώντας λοιπόν και τους συμπολίτες αλλά και την πυροσβεστική, την οποία και με την πυροσβεστική αλλά και το λιμεναρχείο, την αστυνομία, έχουμε άμεση συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τρεις μέρες μια επιχείρηση εκεί στην φωτιά αυτή. Άλλη μια επιχείρηση με πολύ μεγάλη έκταση ήταν τη Σούζαν Ήτον που είπαμε, ναι, που ήταν γύρω στις 10 μέρες στα Χανιά. Συνδρομή πολεμικής αεροπορίας με ελικόπτερο, αστυνομίας, εμάς, το χαμόγελο του παιδιού, έρευνα θαλάσσια, έρευνα ορεινή για την έβρεση της γυναίκας αυτής που τελικά
είχε άλλη εξέλιξη το περιστατικό. Επιχειρήσεις που έχουν γίνει στο θαλάσσιο περιβάλλον σε αντίξωες συνθήκες, 7-8 μποφόρ, θυμάμαι ξέχαστα πριν 2 χρόνια, 1:30 το βράδυ, χτυπάει το τηλέφωνο από το λιμεναρχείο Ηρακλείου, μας ζητάνε τη συνδρομή μας για έναν ψαρά ο οποίος είχε βγει με 8 μποφόρ για να ψαρέψει, ο οποίος αγνοούταν. Αξέχαστα έβρεχε, ήταν Νοέμβριος, καταραχτωδός, άνεμοι 8 μποφόρ και να πηγαίνεις με δύσκολες συνθήκες από Ηράκλειο Χερσόνησο να προσπαθείς να σώσεις έναν άνθρωπο που τελικά δεν ήταν εφικτό γιατί πλέον είχε συμβεί το μοιραίο σε αυτόν. Μάλιστα. Και απ' την άλλη να προσπαθείς να σώσεις και τον εαυτό σου, να παλεύεις με τα κύματα για να φτάσεις σε αυτό το συμβάν. Κύριε Ζαχαριουδάκη, κάποιος ο οποίος επιθυμεί να έρθει σε επαφή μαζί σας για να επιχειρήσει να γίνει μέλος της ομάδας, με ποιους τρόπους μπορεί να το πράξει? Και με το email της ομάδας μας, info@eod.gr, ναι. Και στο κινητό τηλέφωνο, το οποίο μπορούμε να το δώσουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ναι. Το 6959-993910, το οποίο λειτουργεί και σαν έκτακτη ανάγκη αν κάποιος συμπολίτης μας αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα και δεν είναι εφικτό να καλέσει εκείνη τη στιγμή το 112, την πυροσβεστική ή την αστυνομία. Και στο Facebook, στην επίσημη σελίδα που έχουμε, που σύντομα από το νέο έτος θα γίνουν καινούργια σεμινάρια ένταξης και εκπαίδευσης νέων διασωστών. Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριουδάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω βέβαια, πολύ. Βέβαια. Να είστε καλά. Να είστε σας καλά ευχαριστώ θερμά.